Διευρύνονται οι εξουσίες του Αμερικανού Προέδρου. Ο Μπαράκ Ομπάμα θα μπορεί στο εξής να δίνει εντολή για προληπτικές κυβερνοεπιθέσεις σε περίπτωση που θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υφίστανται ψηφιακή απειλή. Πρόκειται για το νέο δόγμα για προληπτικά πλήγματα που καταρτίζει ο Λευκός Οίκος. Αφορά την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης και ο πρόεδρος θα έχει διευρυμένες εξουσίες ώστε να μπορεί με ένα διάταγμα να γίνεται και πολέμαρχος στο διαδίκτυο. Τα σχέδια του Λευκού Οίκου αποκαλύπτουν δημοσιεύματα των Financial Times και των New York Times, εφημερίδα που το τελευταίο τετράμινο έγινε μάλιστα στόχος Κινέζων hackers κατ' επανάληψη. And it's just something we're all going to have to live with and deal with and figure out. It's a different world in the sense of the security profile that companies and individuals need to deal with. Και αν στην περίπτωση των New York Times δεν κινδύνευσε η ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι σαφές ότι η Αμερικανική ηγεσία ανησυχεί για τα νέα πεδία πολεμικής που ανοίγονται στον κυβερνοχώρο. Στον κίνδυνο κυβερνοεπίθεσης αναφέρεται μάλιστα εμπιστευτική έκθεση του Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, στην οποία επισημαίνεται η περίπτωση διακοπής λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ενός ιού που προσέβαλε τα υπολογιστικά συστήματα του εργοστασίου. Πάντως, ο πρόεδρος Ομπάμα δεν είναι προτάρης στον κυβερνοπόλεμο, αφού στη διάρκεια της πρώτης θητείας του είχε εγκρίνει ψηφιακά πλήγματα εναντίον του Ιράν με στόχο τους υπολογιστές που βρίσκονταν στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.